Καλημέρα σας. Είμαι Ελένη. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Μαγειρικές. Σήμερα να κάνω πατάτες ακαρντεόν. Και πάμε στα υλικά. Θα χρειαστεί περίπου 10 πατάτες μεσαίου μέγεθος. Εγώ διαλέγω να είναι μακρόσυνες. Ένα κομμάτι τυρί, σκληρό ή κεφαλατήρι ή γούντα, περίπου 60-80 γραμμάρια. 2-3 λωρίδες μπέικον, ένα φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο και μπαχαρικά. Εγώ πήρα μαύρο πίπερο, βασιλικός και πάπρικα. Και βέβαια σαλάτι, ακόμα μερικές φέτες ντομάτες. Πάμε να το κάνουμε. Καθαρίζω πατάτες και τις κόβω 4-5 φορές, αλλά όχι μέχρι τέλειος. Παίρνω 2 καλαμάκια για σουβλάκια και με την βοήθεια τους κόβω πατάτες, όπως σας δείχνω. Και θα τα προφητούσα ένα ταψί. Για να κόψετε τις πατάτες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 2 μαχαίρια. Τα μπέικον κόβω σε κύβους με τέτοιο μέγεθος για να χωράει μέσα στις πατάτες. Με το ίδιο τρόπο κόβουμε και τυρί και βάζουμε μέσα στις πατάτες. Ανάμεικτα. Μπέικον, τυρί, μπέικον, τυρί. Σαν ιδέα, εδώ σας δείχνω πως γεμίζω εγώ τις πατάτες με ένα βοηθητικό για την αφαίρεση των κουκουτσιών από τα μήλα. Περνάω μέσα στην πατάτα και το βάζω. Από τυρί κόβω μπαστούνάκι και βάζω μέσα. Και μπέικον βάζω μέσα και με τυρί μαζί. Μερικές πατάτες γεμίζω χωρίς ελαντικά για αυτούς που δεν τρώνε καθόλου το κρέας. Σαν η κόρη μου δηλαδή. Γεμίζουμε τις πατάτες με ντομάτες φέτες και τυρί. Αλατίζω, ρίχνω μπαχαρικά, περιχύνουμε ελαιόλαδο και ψήνω στους 190 βαθμούς για μία ώρα περίπου. Τα πρώτα 50 λεπτά το ταψί έχω σκεπασμένο με λιμνό χαρτο. Σε 50 λεπτά βγάζω από το φούρνο, βγάζω το λιμνό χαρτο, πασπαλίζω με τριμμένο τυρί και βάζω πάλι στο φούρνο στον αέρα μέχρι να λιώσει τυρί και να αποκτήσει ωραία χρυσαφένια χρώμα. Παιδιά, είναι πολύ εύκολο για να φτιάξουμε τέτοιες πατάτες. Δοκιμάστε να το κάνετε. Καλή επιτυχία. Γεια σας.